οποία που έχουμε είναι πως πρόκειται για έναν Κυργίζιο καμικάζι, ο οποίος είχε τοποθετήσει στην Κυλιακή χώρα κριτικό μηχανισμό ισχύως 200 με 300 γραμμαρίων TNT, τον οποίο και πυροδότησε με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Αγίας Πετρούπολης, εκ των οποίων οι 6 σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ναι. Έχει κηρυχθεί στην Αγία Πετρούπολη τρίμερο πένθος. Να πούμε πως αν και δύσκολο η πόλη αλλά και η Ρωσία προσπαθεί να βρει ξανά τους ρυθμούς της, ωστόσο τα μέτρα ασφαλείας τόσο σε κεντρικά σημεία της Αγίας Πετρούπολης αλλά και στις υπόλοιπες Ρωσίας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Να πούμε κάτι που επίσης έχει σημασία είναι πως αργά το βράδυ ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ, με πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τηλεφώνησε στον Ρώσο Πρόεδρο προκειμένου να το εκφράσει τα συλληπιτήρια του προς το ρωσικό λαό για, για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης. Να ρωτήσω κάτι, Πέτρο, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή υπάρχει ένα ειδικό ενδιαφέρον δικό μας εδώ, κάποια παιδιά δικά μας ήταν στην Αγία Πετρούπολη σε εκδρομή. Τα νεότερα ήταν ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, νομίζω. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποια προφορία, κάποιο πρόβλημα. Ευτυχώς μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Και από την πληροφόρηση που είχαμε από την Ρωσική, από την Κυπριακή Πρεσβεία στη Μόσχα, είναι πως τα παιδιά είναι μια χαρά και δόξα τω Θεώ δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τώρα, ο καμικάζι αυτός συνδέεται με τους Τσετσένους αυτονομιστές ή ήταν ανεξάρτητα λειτουργούσε? Όχι, δεν νομίζω. Ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά στη Ρωσία αυτά δεν το διαχωρίζουν. Ναι. Καθώς οι Τσετσένοι, οι τρομοκράτες που δουν στον Κάφκασο, πρακτικά είναι σύνδεσμος του ISIS στη Ρωσία. Είναι τσιχαντιστές στη Ρωσία. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε κάποια έκκληση, ούτε ως προς το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ούτε προς το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο θα είναι ότι εκδικήθηκαν τον Πούτιν, πρακτικά όλοι τον Πούτιν βέβαια γιατί άλλοι σκοτώθηκαν, για την συμμετοχή της Ρωσίας στη Σύρια. Στη Σύρια, αλλά και για τις αποδαπούν, φαντάζομαι, και για τις όποιες επεμβάσεις έχει κάνει εναντίον επεμβάσεις. Βέβαια, στα σύνορα της χώρας του είναι, έτσι. Για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, εναντίον των τρομοκρατών στο Βόρειο Κάφκασο. Υπάρχει δήλωση Αχιλλέα του Πούτιν μετά το συμβάν? Ναι, είπε ότι πρέπει άμεσα να διευκανθεί αυτή η μαύρη σελίδα στην ιστορία της Αγίας Πετρούπολης, φωτογράφησε τρομοκρατική επίθεση, είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον αρχηγό των μυστικών. Ενώ χθες βράδυ 9 και 4 ώρα Μόσχας, 8 και 4 ώρα Κύπρου, ο Ρώσος πρόεδρος πήγε στο σημείο που έγινε η τραγωδία και άφησε μερικά λουλούδια. Ήταν τις μέρες αυτές ο Πούτιν ήταν στην Αγία Πετρούπολη, νομίζω. Ναι, ναι, είχε συνάντηση μάτρα ακριβώς την ώρα που εξεράγει ο μηχανισμός, ολοκλήρωνε τις δηλώσεις του που είχε ύστερα από τη συνάντηση που είχε στην Αγία Πετρούπολη με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάνδρ Λουκασέγκο. Ξέρεις, το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι ενώ είχαμε έκρηξη του ενός μηχανισμού, οι αρχές ασφαλείας εντόπισαν τον δεύτερο μηχανισμό και ευτυχώς αποσώθησαν έτσι περισσότερα θύματα. Πολύ σωστά. Εντόπισαν και τον δεύτερο, ο οποίος καλό είναι να πούμε γιατί σωστά το ανέφερες, ήταν της ίδιας ισχύως, καθώς τόσο αυτός ο οποίος δυστυχώς πυροδοτήθηκε από τον καμικάζι, όσο και αυτός που δεν εξεράγει, ήταν ισχύως 200 με 300 γραμμαρίων TNT. Και αυτό το οποίο ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αρχές είναι αν ο ίδιος ο καμικάζι άφησε τον ένα τους δύο μηχανισμούς στο σημείο που ευτυχώς τον βρήκαν οι αρχές και δεν πυροδοτήθηκε, ή έχει και ένα δεύτερο συνεργό του, ενδεχομένως και γυναίκα η οποία πιθανότατα να ενδιαφέρει τη σύλληψη και να μην είναι μέσα θύματα. Ο καμικάζι είναι ανάμεσα στους νεκρούς? Όχι, φαντάζομαι. Είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Α, είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Και έτσι εντοπίστηκε και η ταυτότητά του, έτσι, προφανώς. Και σε συνδυασμό με κάποιες φωτογραφίες από το κλειστό κύκλωμα του μετρό της Αγίας Πετρούπολης, αλλά και με κάποιες πληροφορίες που φαίνεται πως είχαν οι αρχές από καιρό ότι επίκειται τρομοκρατική επίθεση, δηλαδή είχαν στοχοποιήσει κάποια πρόσωπα, τα οποία δυστυχώς δεν είχαν φτάσει στα ίχνη τους. Μάλιστα, σε ελπίσουμε. Η πληροφορία, να το πούμε, το είπαμε και χθες το βράδυ, υπήρχε ότι επίκειται επίθεση τρόμου στην Αγία Πετρούπολη. Να πούμε πως τα τελευταίους 6 μήνες οι αρχές ασφαλείας της Ρωσίας
σε εφνιδιαστικές επεμβάσεις που είχαν κάνει στη Μόσχα αλλά και στην Αγία Πετρούπολη είχαν συλλάβει περίπου 100 άτομα τα οποία φέρεται να έχουν είτε άμεση είτε έμεση σχέση με τον ISIS και τους είχαν κατασχέσει και βαρύτατο πληθυσμό. Ναι, γιατί υπήρχαν και απειλές εδώ και πάρα πολύ καιρό εναντίον της Ρωσίας και του Πούτιν, έτσι όσον αφορά πιθανό χτύπημα. Είναι διαχρονική η απειλή στη Ρωσία. Παραμένει δυστυχώς και μετά από τη χθεσινή αυτή η επίθεση. Η Ρωσία καλώς ή κακώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια γνωρίζει πως πρέπει, είναι αναγκασμένη να ζει με τον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πρακτικά να λειτουργεί σε επίπεδο πληροφοριών, ούτως ώστε πριν οι τρομοκράτες κατορθώσουν να φτάσουν στον όποιο στόχο, να φτάνουν οι αρχές πριν από αυτούς στην πόρτα τους. Ξέρεις, είναι ακόμα μια ευκαιρία έτσι ενωμένοι όλοι να χτυπήσουν την τρομοκρατία, έτσι. Σταματήσει αυτό το κακό. Σίγουρα. Γιατί νομίζω ότι ο τρόμος πάνω από την Ευρώπη δημιουργήσει έναν εφιάλτη για πάρα πολύ κόσμο. Σίγουρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αχιλέα Πατσούκα. Καλή συνέχεια.